Περίμενες αυτή την εντυπωσιακή νίκη και αυτό το εντυπωσιακό πέρασμα της ΑΕΚ από το Τσίριο? Όχι. Καθαρά. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα περνούσε. Τι άλλαξε από την περσινή ΑΕΚ, Γιώργο, στη φετινή? Οι μεταγραφές αυτές έχουν βοηθήσει και δείχνει η ΑΕΚ ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Δεν είμαι όμως από αυτούς που ενθουσιάζονται και στις πρώτες 5 αγωνιστικές βγάζουν συμπεράσματα, γιατί ο δρόμος είναι μακρύς, είναι μεγάλος ο δρόμος και δεν μπορεί κανείς από τώρα να προδιαγράψει τίποτα. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα, υπάρχουν ομάδες που είναι στελεχωμένες με καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι θα δούμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ποιο ποδοσφαιριστή ξεχωρίζεις από την ΑΕΚ? Το ΜΑΜ. Το δικό μας το ΜΑΜΑ, τον Κύπριο τον ΜΑΜΑ. Γιατί? Μα δεν υπάρχει ξένος ΜΑΜΑς. Ναι, γιατί? Κοιτάξτε, λέω ο ΜΑΜΑς γιατί. Έναν παιδί ο οποίος έφυγε πριν από 2 χρόνια και πήγε στο εξωτερικό με όλες τις φιλοδοξίες που έχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι το παιδί πήγε και δούλεψε. Του δόθηκε μια ευκαιρία να έρθει πίσω και ήρθε πίσω και πήρε με το σπαθί του αυτό που του αξίζει. Γιατί, να σας πω, όταν συζητούμε για ένα ποδοσφαιριστή δικό μας, ο οποίος μέχρι σήμερα αυτό που έχει δείξει είναι ότι ό,τι έκανε είναι το σπαθί του, γιατί το να κρίνω ένα ποδοσφαιριστή του Μιλόγιου, του Εσπινόζα, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται με βεργαμινές αυτοί. Οπότε θα κρίνω έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε ότι δικαιωματικά μπήκε σε μια ομάδα η οποία φέτος έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Ο Καταλά είναι σε μια ομάδα που έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με Λαρένα, με Τέτε, με Τομάς, με όλους αυτούς. Βλέπεις να προσπαθεί να φτιάξει αυτή την ομάδα στην οποία έπαιζε αυτό το στυλ, το passing game της κυριαρχίας. Θέλει να φτιάξει αυτή την ομάδα κατά τη γνώμη σου? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια βάση και το ότι ο Καταλά ήταν μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας παίζει μεγάλο ρόλο στο τι δείχνει σήμερα η ομάδα, αλλά έχει βάλει και κάποια στοιχεία δικά του μέσα τα οποία πιστεύω ότι είναι απρόβλεπτα στο πώς έβλεπαν οι άλλες ομάδες μέχρι τώρα την ΑΕΚ. Και να εξηγηθώ σε αυτόν ότι η ΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι συνήθως αργής ανάπτυξης με πολλές πασές που και τώρα το δημιουργά αυτό το παιχνίδι, αλλά είδαμε με τον Απόλλωνα το οποίο με έπληξε και ήταν ότι τον Απόλλωνα ακόμα και όταν κέρδιζε 3-0 τον ίσως να αποσυντώνησε τον Απόλλωνα και δημιούργησε τόσα σοβαρά θύματα στην άμυνα των